Τι κάνεις, Γιώργο? Σορτή με το χρωματάκι. Ναι, την καρέκλα την παίρνω παντού. Α, δικιά σου. Πηγαίνω με την καρέκλα, όπως η Ελένη με το κοινάλ. Τέλεια. Πώς είσαι και τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαστε στην παράσταση που ανέφερες πριν. Ξεκινήσατε 1 Απρίλη, έτσι? Ναι, 1η Απρίλη, πρώτα Απριλιά, σαν ψέματα. Mm-hmm. Συνεχίζουμε και πήραμε και παράταση μέχρι 29 Μαΐου. Α, μπράβο. Πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και άκουσα ότι θα θέλατε να είστε γείτονες από κάτω, έτσι δεν είπες? Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το θέλατε. Είσαι καλός γείτονας? Εξαρτάται. Είσαι φασαριόζος ή θα μας λες τι να κάνουμε? Αυτό θα κάνεις, λέω, ότι είμαι πολύ φασαριόζος. Είσαι γείτονας, στην παράσταση. Στην παράσταση, στην πραγματικότητα, ναι. Στην πραγματικότητα καθόλου. Είμαι, το σπίτι μου είναι ζεν τελείως. Με τις γάτες και όλα. Είναι γενικά, ξέρεις τι αίσθηση έχω για σένα? Για πες. Θα σου πω. Όταν σε έβλεπα στο Survivor μέσα, ήμουνα πάρα πολύ ένθερμη οπαδός σου, γιατί μου άρεσε αυτό το ότι δεν εμπλεκόσουν σε πολλούς καυγάδες. Μου άρεσε που έδειχνες μια ηγετική, έτσι, μου έβγαζε μια ηγετική φυσιογνωμία. Ένας άνθρωπος που δεν ασχολούνταν και πολύ πολύ με ιντρίγκες και τέτοια και όλα αυτά. Και έχω την αίσθηση για σένα ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχεις δει τα πράγματα λίγο διαφορετικά στη ζωή. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Και προσπαθούσα να αποφεύγω τις ίντριγκες και τις εντάσεις όσο μπορούσα, γιατί έτσι ζω και στη ζωή μου. Πάρα πολύ ήρεμα. Τα έχω βγάλει αυτά εδώ και πολύ καιρό εκτός. Αλλά όσο και να θες, ξέρει και ο Λάμπρος, δεν μπορεί να τα αποφύγει, γιατί με αυτούς τους ανθρώπους συμβιώνεις όλο 24 ώρες. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να τα αποφύγεις τελείως. Αλλά όσο μπορείς. Εντάξει, ο Γιώργος όμως ήταν έτσι και ως άνθρωπος, εγώ όπως το ξέρω τουλάχιστον, ναι, από κοντινούς του ανθρώπους, πάντα τη φιλοσοφία του είχε. Το δικό του δρόμο τραβούσε. Ναι. Προσπάθησε όσο μπορεί εκεί πέρα σε αυτό το παιχνίδι να μην επηρεαστεί. Αλλά και η ζωή του έτσι ήταν. Δηλαδή... Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Παίξαμε στην αρχή της εκπομπής ένα ρεπορτάζ που αφορούσε τον δικό σας κύκλο, τη δική σας χρονιά δηλαδή στο Survivor. Που σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ υπήρχαν και εκεί πάρα πολλές φασαρίες, κακοποιητικές συμπεριφορές αλλά και επιθέσεις, τόσο λεκτικές όσο και σωματικές, από διάφορους παίκτες. Έζησες κάτι τέτοιο που δεν προβλήθηκαν φυσικά και δεν τα είδαμε ποτέ στην τηλεόραση και ούτε εμείς ξέρουμε και ποιους αφορούν, αλλά όπως καταλαβαίνεις δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν διάφορα, αλλά είναι και λίγο λογικό μέχρι ενός σημείου. Γιατί είναι, ξέρει και ο Λάμπρος, συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Όντως πεινάς πάρα πολύ, όντως ταλαιπωρείς, κοιμάσαι, βρέχεσαι, κοιμάσαι στην ύπαιθρο, αγωνείς για να φας και συμβιώνεις με αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους ήξερες από πριν. Είναι κάποιοι άνθρωποι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους και έχουν επιλογή. Επίτηδες από την παραγωγή τόσο διαφορετική μεταξύ τους. Σαφώς, γιατί δεν πάβει να είναι ένα reality, έτσι. Ναι, και είναι και ένα ψυχολογικό πείραμα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι έγκλειστοι όλοι το 24ωρο μαζί, κάποια στιγμή σίγουρα θα συμβούν πράγματα και εντάσεις. Οπότε όλα εκεί μεγενθύνονται. Σε σένα δεν συνέβη κάτι που να σε βγάλει εκτός εαυτού, να σε κάνει να επιτεθείς ή να διεκδικήσεις το δίκιο σου με πιο σκληρό τρόπο? Εντάξει, έχει συμβεί να βγω κι εγώ λίγο, να γίνω πιο επιθετικός, να θυμώσω κτλ. Αλλά όλα σε ένα μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου. Έκανα πολύ διαλογισμό και ερχόμουν πάλι στα ίσα. Αυτό θέλω να πω. Γιατί δεν μου αρέσουν γενικά οι εντάσεις. Δεν θα κάνεις μια επίθεση σωματική αν δεν το έχεις και λίγο μέσα σου, αν δεν είσαι τέλος πάντων εγώ, σαν άνθρωπος. Εγώ προσωπικά συχαίνω με τη βία από παιδί, όχι τώρα. Δεν μου αρέσει καθόλου η βία. Θέλω να μην υπάρχει σε καμία μορφή, σε καμία έκφραση τη ζωή μας. Άρα έχει να κάνει με τον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Προφανώς. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις συνθήκες, οι οποίες έτσι σχέσουν πάρα απλά, πολύ. Όχι, απλά οι συνθήκες, συγγνώμη, αυτά, οι συνθήκες, ό,τι έχεις το μεγενθύνουν. Στο κάνουν επί 100. Γιατί δεν λειτουργεί καθαρά, το μυαλό είναι λίγο θολωμένο. Ναι, είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα και τους είπα ότι οι συνθήκες αιτιολογούν γιατί κάποιος μπορεί να βγει εκτός αυτού. Δηλαδή υπάρχουν συνθήκες που μπορεί να σε φέρουν. Τώρα πρέπει προφανώς να το έχεις και εσύ. Βέβαια. Αλλιώς δεν έρχεσαι. Ναι. Αλλά πέρα από αυτά είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εσύ Γιώργο το μετάνιωσες τώρα που περνάει ο καιρός. Α, σου απάντησα πριν ερωτήσει. Καθαρία, πες. Το μετάνιωσες, θα το ξαναέκανες? Αν σου ερχόταν μια πρόταση για ένα All Star Survivor τώρα, θα έλεγες πάμε με τα χίλια ή έχεις αλλάξει διαδρομές στη ζωή σου και αυτό που κάνεις τώρα δεν θα το άφηνες πάλι? Κοίταξε να δεις, δεν μετάνιωσα καθόλου, είμαι πολύ περήφανος που το έκανα, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι αυτή την εμπειρία. Δεν έχω αλλάξει διαδρομή, είμαι στην ίδια διαδρομή. Το Survivor ήταν μια παρένθεση και όταν μου πέτυχε η πρόταση μέσα στην καραντίνα και απαγορεύτηκε κυκλοφορία και όλα αυτά, ήταν για μένα μια ωραία διέξοδος να φύγω, δεν δούλευα, κανείς μας δεν δούλευε. Οπότε πήγα και το δοκίμασα. Τώρα, για το αν θα ξαναπήγαινα, έχει να κάνει με το πώς θα μου γίνει πρόταση. Α, θα το σκεφτώσουν όμως. Αν πετύχει μια φάση που πάλι εύχομαι να μην την ξαναζήσουμε, δεν κάνω τίποτα και καθόμαστε και τα μεταβάνει, μπορώ να το σκεφτόμουν. Αλλά σε μια κανονική ροή, όπως έχω τώρα το θέατρό μου, σειρές, ξέρω εγώ, ταινίες κτλ., δεν νομίζω να ξαναπήγαινα.
Ο κόσμος. Αλλά ποτέ μιλάς ποτέ, δεν ξέρω τώρα τι να πω. Ο κόσμος όταν βγήκες από αυτό και άρχισε να σε βλέπει έξω τώρα στο θέατρο, τι σου λένε? Βγαίνανε από τα μπαλκόνια και μου λέγανε «Φαγές, φάει παιδί με αυτά, από αυτό, να καρδαμώσεις, να δυναμώσεις». Ήταν πάρα πολύ αστείο αυτό που συνέβαινε. Αλήθεια, πόσα κιλά είχα παντού μαμάδες. Έχασα 16-17, κάπου εκεί περίπου. 17 κιλά. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα πράγμα που πολλοί όλοι σου λένε θέλουν να σε προσέξουν, να σε φροντίσουν, να φας, δεν ξέρω. Τώρα που έρχονται, ναι, εννοείται. Ναι. Και καλά μένα μου λένε αυτό που με βλέπουν, μην τα ξαναπάρεις, μην τα ξαναπάρεις, που είσαι ένα παχουλός. Στο θέατρο όταν έρχονται σου λένε ακόμα για το Survivor, κόσμος απλώς εννοώ, να σου πούνε... Και όχι μόνο στο θέατρο και στο δρόμο ακόμα, εντάξει υπάρχει, γενικά μου συζητάνε πολύ γι' αυτό. Σε νορμάλ βαθμό, οι πρώτοι μήνες ήταν πολύ έντονο, τώρα έχει, εντάξει, υπάρχει ένας χρόνος, οπότε... Είμαι κανονικά στη ροή πάλι. Η ενασχόλησή σου με το θέατρο, πώς είναι, πώς ήταν τα πρώτα σου βήματα? Θέλω να μου πεις λίγο σχετικά με τα όσα γίνονται και τα όσα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια μας και αφορούν, δεν προέρχονται μόνο από εκεί, αλλά αφορούν στην πλειοψηφία τους του χώρου του θεάτρου. Πώς τα παρακολουθείς και αν αισθάνθηκες εσύ ποτέ στα πρώτα σου βήματα αυτό το, την πιο έντονη συμπεριφορά από κάποιους φτασμένους ήδη συναδέλφους σου? Κάτσε, μου κάνετε τρεις ερωτήσεις. Τι να πρώτα απαντήσω. Κάνω εγώ μαζί τώρα. Για πού να αρχίσω. Τρεις είναι για να φρυδιάζει τον κόσμο, βέβαια. Να αρχίσω την πρώτη, πώς ξεκίνησα. Θέλω να μου πεις, στα πρώτα σου βήματα, αντιμετώπισες κάποιες συμπεριφορές οι οποίες ήταν απαξιωτικές, κακές από άλλους φτασμένους συναδέλφους σου. Και πώς παρακολουθείς όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο σου? Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα καμία τέτοια εμπειρία. Δεν έχω συναντήσει κάτι τέτοιο. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να υπάρχει και έχω ακούσει και εγώ φήμες κτλ. Εγώ προσωπικά τέτοια εμπειρία δεν είχα. Σε καλοδέχτηκαν όλοι, Ναι, νομίζω, παιδί μου, ότι είναι και πόσο βάζεις τα όρια σου και είσαι ξεκάθαρος. Γιατί, δεν ξέρω, για αυτά που συμβαίνουν μπορεί λίγο να δίνεις και εσύ το πάτημα για να προχωρήσει κάτι κάπου αλλού. Αν βάζεις τα όρια σου και είσαι ξεκάθαρος, δεν σου βάζει κανείς τον πιστόλι στον κρόταφο για να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Εννοείς για μια συνεργασία, δεν εννοείς για... Ναι, αν νιώσεις δηλαδή κάτι στην ενέργεια περίεργο που υπάρχει για να πάρεις μια δουλειά, λες, παιδιά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω. Οπότε είναι και θέμα προσωπικής επιλογής το τι θα κάνει ο καθένας. Αυτές οι φήμες που λες ότι άκουσες που αφορούσαν ορισμένους ανθρώπους, αφορούσαν ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βλέπουμε την διαδικασία της δίκης τους να είναι σε εξέλιξη? Κοίτα, προσωπικά αυτά που συμβαίνουν, αυτά που δικάζονται πλέον, δεν τα έχω ακούσει. Είχα ακούσει πιο ήπια πράγματα για συμπεριφορές άσχημες και έντονες κτλ. Αλλά με αυτά που είδα και εγώ που έχουν ακουστεί, είναι για μένα λίγο σοκαριστικό, δεν το περίμενα. Κάποια πράγματα είναι πολύ χοντρά, αλλά από εκεί πέρα. Έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, οπότε εγώ δεν έχω να πω κάτι. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Φίλοι σου, γυναίκες ηθοποιοί, ναι, πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό? Φοβήθηκαν μετά ή απελευθερώθηκαν με την έναρξη του κινήματος του MeToo στην Ελλάδα? Δηλαδή, είπαν ότι τώρα μου συμβαίνει κάτι, αισθάνομαι πιο ασφαλής σε αυτή την κοινωνία να το εκμυστηρευτώ. Υπάρχει ακόμα ο φόβος? Νομίζω ότι όχι, ότι συμβαίνει το δεύτερο που είπες, ότι πλέον έχουν λιγότερο φόβο γιατί μετά από όλο αυτό το δεδικασμένο που υπάρχει. Πιστεύουν ότι θα φοβούνται κάποιοι άνθρωποι να κάνουν κάποιες κινήσεις, να έχουν κάποιες περίεργες συμπεριφορές. Οπότε νομίζω καλό έκανε. Από την άλλη, θέλω να πω ότι καλό είναι όταν συμβαίνει ένα γεγονός, να το λέμε τη στιγμή που συμβαίνει. Γιατί να βγούμε και να τα πούμε μετά από 15 και 20 χρόνια, είναι λίγο. Δηλαδή, να έχω τώρα εγώ ένα θέμα με τον Λάμπρο, να μην πω τίποτα και να βγω μετά από 15 χρόνια και να πω τότε όμως μου είχες πει αυτό. Αν έχεις ένα θέμα και σου είναι πολύ προσωπικό, ναι, να το πεις εκείνη τη στιγμή. Αν αφορά ένα βιασμό, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, ένα χρόνο μετά, 20 χρόνια μετά. Γιατί να έχει χρόνο είναι λίγο... Γιατί έχει όριο αυτό? Δεν λέω ότι υπάρχει όριο, αλλά. Και γιατί 20 χρόνια δεν μίλαγες? Γιατί τόσο μου πήρε για να το ξεπεράσω και να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου και να το αντιμετωπίσω. Εντάξει. Και γιατί έχω και μια κοινωνία απέναντί μου, την οποία δεν είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσω μόνο το βίωμά μου, έχω να αντιμετωπίσω και την κοινωνία μετά ολόκληρη. Εντάξει, απλά επειδή μιλάμε για θέματα δουλειάς, εντάξει, όταν δεν μπορεί να συνεργαστεί με έναν άνθρωπο, βγαίνεις και λες, παιδί μου, ότι έχω αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, το λες και τη στιγμή, δεν το κρατάς μέσα σου. Ας το βιασμό. Μιλάω για και μια δύσκολη συνεργασία. Το φόβο μην ξαναβρεις δουλειά. Αν πεις κάτι τόσο χαρακτηριστικό για έναν άνθρωπο, με το φόβο για να μην βρεις δουλειά, όμως θα κάθεσαι και θα ανέχεσαι οποιαδήποτε συμπεριφορά. Αν την έχεις ανάγκη. Δεν υποτιμάει πολύ τον εαυτό σου αυτό το πράγμα όμως. Δηλαδή, μικραίνεις τον εαυτό σου και αν έχεις πράγματα για να βρεις δουλειά. Αν έχεις ανάγκη όμως εκείνη τη στιγμή να βιοποριστείς μέσω της δουλειάς, δεν μπορεί να μην έχεις τόσες πολλές επιλογές. Μπορώ να το καταλάβω, αλλά εγώ προσωπικά δεν το έκανα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν πειράζει, καλύτερα να μην δουλέψω παρά να ρίξω την υπόλοιψή μου και την αυτοεκτίμησή μου χαμηλά. Είναι μια προσωπική επιλογή. Λίγες φορές είδαμε και στο δικό σας το χώρο και στο δικό μας το χώρο άνθρωποι να βγαίνουν πάρα πολύ νωρίς και να μιλάνε για πράγματα τα οποία
ή ήταν γνωστά, ή τέλος πάντων ήταν, τους συνέβαιναν προσωπικά και μετά να τους βγάζει το σύστημα. Και το κατά πόσο και το αντέχει ο καθένας όμως αυτό που λέει ο Γιώργος, και το κατά πόσο είναι εντάξει με τον εαυτό του, εντάξει με το να δεχθεί το ότι ναι, θα φύγω, αλλά θα φύγω με το κεφάλι ψηλά. Ναι, φοβάμαι. Πόσο μπορώ να πληρώσω το κόστος. Ναι. Φοβάμαι να το κάνω, δεν είμαι έτοιμος να το κάνω. Παίζουν όλα στο τραπέζι. Όλα στο τραπέζι παίζουν. Αν έβγαινα εγώ τον πρώτο χρόνο, ας πούμε, που έκανα την δουλειά αυτή και έλεγα ότι δεν μου φέρθηκε καλά ο Λάμπρος και ο Λάμπρος ήταν φτασμένος 30 χρόνια, ήξερα πάρα πολύ καλά ότι ένα ολόκληρο σύστημα θα το είχα απέναντί μου. Γιατί θα στηρίζει όλο αυτό το σύστημα το Λάμπρο και ναι, το καταλαβαίνω εμένα. Απόλυτα αυτό που λες. Αλλά εγώ δεν λέω να βγεις και να το πεις στα κανάλια. Λέω ότι απλά, αν σε μια συνεργασία δεν είσαι OK, αποχωρείς. Το να μένεις και να καταπίνεις και να ανέχεις και να ανέχεις και να συνεχίζεις να δουλεύεις και να συνεχίζεις με το φόβο να μην βρεις δουλειά. Εντάξει, εγώ ας πούμε προσωπικά δεν το έκανα. Προτιμώ να είμαι καλά με το μέσα, με τον εαυτό μου. Ναι, νομίζω ότι μερικά πράγματα είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω και το άλλο. Καταλαβαίνω και απολύτω εσένα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Πες μου λίγο για αυτή τη σειρά στον Α, την οποία είδα ότι τελειώσατε τα γυρίσματα. Ναι, είναι τα νεοκλασικά του Α. Όπου είναι παλιά θεατρικά που είχαν γίνει ταινίες, τα οποία τα κάνουμε remake στο σήμερα. Εγώ είμαι σε δύο, στον Εμέργιο του Κακομοίρη και στην Κόμισσα της Φάμπρικας. Νομίζω ότι κόμισσα θα παίξει τώρα την Παρασκευή που έρχεται. Αν ωραία, είναι φανταστικά. Λέρε, αυτά, ιδέα αυτή. Ναι, πολύ. Πολύ. Νομίζω πρέπει να είσαι ο μόνος που παίζει σε δύο, ε. Νομίζω και ο Ελευθέρης Ελευθερίου παίξει σε δύο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, φοβερά. Και είναι πολύ, πάρα πολύ ωραία, περάσαμε πολύ όμορφα και ανυπομονώ να το δω κι εγώ. Τι γέλιο ρίχνετε με το Σταρόβα εκεί στην παράσταση, για πες. Με το Σταρόβα ρίχνουμε πάρα πολύ. Είναι φανταστικός τύπος και όχι μόνο και με την Αλεξάνδρα και με την Ακίνθη. Έχουμε δέσει πάρα πολύ. Ωραία. Ήταν όλο από την αρχή πολύ όμορφο. Έχουμε και το Δημήτρη Μαλισόβα που το σκηνοθέτησε, ο οποίος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, γλυκύτατος. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για το σκηνοθέτη, για το πώς στείνεται όλη η δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό. Και έχουμε περάσει αγάπη μου. Έλα εδώ. Την άλλη εβδομάδα θα πάμε, Ελένη. Θα πάμε την άλλη εβδομάδα. Να είστε τυχεροί, γιατί πήραμε και παράταση μέχρι 29 Μαΐου, οπότε έχετε 3 εβδομάδες. Το νου σας, σας περιμένω. Και μετά θα κάνετε περιοδία, θα γυρίσετε λίγο Ελλάδα. Θα κάνουμε περιοδία όλο το καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Ναι, είμαστε με το Δημήτρη Σαρόβα, την Αλεξάνδρα την Παλαιολόγου και την Ιακύθη Παπαδοπούλου. Στο θέατρο Πειραιώς 131. Φανταστικά. Σας περιμένουμε πολύ χαρά. Τι μέρες παίζετε, Γιώργο μου? Από Τετάρτη ως Κυριακή. Από Τετάρτη ως Κυριακή. Τετάρτη Κυριακή 8, Πέμπτη Παρασκευή. Εμείς Τετάρτη Πέμπτη. Ωραία. Τίμιο. Πέμπτη. Εγώ το κανονίζω με τον άνθρωπο. Κλείσαμε τώρα. Θα φύγω. Εγώ πάω στην Έφη εκεί να τη μιλήσω. Κανονίστε εσείς τα αυτά. Φέρουμε εδώ και το τέρας. Αλλά στην αγκαλιά σου μέσα χάνεται. Φοράς και μαύρο. Είναι κάτι που κουνιέται και λίγο μπορείς να πιάσει ότι είναι κάτι ζωντανό οργανισμό. Δεν έχω δει πιο μικρό σκυλί στη ζωή μου. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, είναι. Θέλει να πετάξει. Τι θες. Θες να ανέβεις, μετά θες να κατέβεις. Δεν ξέρεις τι θες. Είναι πολύ ψηλά για σένα. Περίμενε τη μαμά σου. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα τα καλά. Κάτσε εδώ με τον Λαμπρούκο να φύγω εγώ από εδώ. Γιατί είμαι ανησυχητή και τώρα θα σβήσω. Εμείς θα κάτσουμε τώρα να κάνουμε λίγο προπόνηση στόχους. Δεν σε πειράζει. Κάντε λίγο στόχους. Θα με φάει λάχανο. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου αγώνισμα? Όλα μου αρέσαν γιατί ήταν τόσο διαφορετικά. Ήταν πολύ ωραία και κάθε φορά είχε άλλο στόχο. Πρέπει να μου είσαι 2 μέτρα. Πώς σε πήγανε αυτά τα έρπιν? Δύσκολα. Δύσκολο πράγμα. Δύσκολο και τα κολύμπια και τα κεβουτιές. Είδες εσένα, δεν σε ρώτησα ποτέ. Το πήγαινα λαό, επειδή δεν έτρεχα και πολύ όπως είδες, γιατί είχαμε καλό στόχο, οπότε λέω εντάξει, θα πάω σιγά και θα το βρω εκεί. Ο έξυπνος ο παίκτης. Ναι, μην χτυπήσουμε. Ο έξυπνος, κάνει οικονομία δυνάμεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.